Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την ομιλία μου με τη χθεσινή αδιανόητη και αντιφατική στάση της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την τροπολογία που είχε σχέση με τη χρηματοδότηση των Σπαρτιατών. Η στάση σας εγείρει πολύ σοβαρά ερωτήματα. Δεν ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό μία συγγνώμη για το ότι δώσατε τα χρήματα του ελληνικού λαού σε ένα κόμμα που η πραγματική του ηγεσία είναι ένας καταδικασμένος εγκληματίας σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου. Χρηματοδοτήσατε ένα κόμμα που είναι κέλυφος εγκληματικής οργάνωσης. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά τέσσερις φορές. Ακόμα και στις ευρωεκλογές, ενώ είχαν αποκλειστεί από τη δικαιοσύνη. Δώστε μας λοιπόν ένα λόγο. Μία καθαρή απάντηση. Περιμένω, κύριε Μητσοτάκη. Γιατί δεν κάνατε αποδεκτή την τροπολογία που καταθέσαμε? Αλλά και για τα μπρος πίσω. Χθες διαρρέατε στα μέσα κατά τις πρωινές ώρες ότι θα την υιοθετούσατε και τελικά την απορρίψατε. Προς τι αυτή η ανακολουθία? Οφείλεται στο ότι αποκαλύφθηκε η αδράνειά σας? Ή μήπως συνεχίζετε να έχετε στα πούπουλα τα παράγωγα της Χρύσης Αυγής που, όπως κάποιος πρώην βουλευτής σας, είχε αποκαλέσει καλές εκδοχές της? Το ΠΑΣΟΚ στάθηκε εξ αρχής αξιακά και πολιτικά απέναντι στους νεοναζιστές δολοφόνους της Χρυσής Αυγής και σε όποια παράγωγά τους. Χωρίς ναι μεν ή αλλά, χωρίς αστερίσκους. Η κυβέρνηση λοιπόν μπορεί, αλλά δεν θέλει να δώσει άμεση λύση. Εσείς λοιπόν τορπιλίζετε τη συνένεση. Εμείς λοιπόν πήραμε μια πρωτοβουλία και ζητάμε συνένεση για να μην παίρνουν ούτε ένα ευρώ οι εγκληματίες από την τσέπη του ελληνικού λαού. Γιατί αρνείστε λοιπόν τη συνένεση σε αυτό το τεράστιο ηθικό και πολιτικό ζήτημα που αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας στη χώρα? Εάν υπερψηφίζαμε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ και με άμεση σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής, θα μπορούσε να ληφθεί άμεσα απόφαση που θα αναστέλει κάθε χρηματοδότηση. Ο Υπουργός κ. Λιβάνιος παραδέχθηκε χθες ότι δόθηκαν χρήματα που ήταν να δοθούν ως κρατική χρηματοδότηση μέσα στο 24 και παραπέμπει για τις αποφάσεις του 25 και βλέπουμε. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν συνιστά υπεύθυνη στάση. Και κάτι ακόμα. Άλλη μια παράξενη σύμπτωση. Την ώρα που υποτίθεται δίνετε τη μάχη απέναντι στην ακροδεξιά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχετε στα ψηφοδέλτιά σας, στα ψηφοδέλτια που το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει στα επιμελητήρια, άνθρωπο που κατέβαινε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα των Σπαρτιατών μέχρι αυτό να αποκλειστεί από τον Άριο Πάγο. Ιδού παρακαλώ. Τα καταθέτω στα πρακτικά. Πολλές λοιπόν και περίεργες συμπτώσεις. Αντί λοιπόν να έχουμε μια απάντηση σε όλα αυτά χθες, σήμερα είχαμε και μια αντεπίθεση για τον νόμο του ΑΣΕΠ. Ο λαλίστατος κύριος Μαρινάκης μας εγκαλεί γιατί δεν ψηφίσαμε τον νόμο για το ΑΣΕΠ. Δεν είπε βέβαια ότι στηρίξαμε άρθρα σημαντικά που βελτιώνουν την κατάσταση. Αλλά πάμε στην ουσία. Συμβολικά, μιλάτε εσείς για το ΑΣΕΠ. Τα έδρανά σας έχουν μνήμη και θυμούνται τι λέγατε τότε όταν καταγγέλατε το ΠΑΣΟΚ για το ΑΣΕΠ, ότι είναι ένα πολιτικό κακούργημα ο νόμος αυτός. Υπάρχει μνήμη στους πολίτες όταν αποχωρούσατε από τη Βουλή. Αλλά ας πάμε στα πιο πρόσφατα. Το 2021 φέρατε το νόμο 47-65 που καταψηφίσαμε. Και τότε πάλι λέγατε ότι είστε αντιμεταρρυθμιστές. Τελικά ποιος είχε δίκιο? Εσείς που τον ψηφίσατε ή εμείς που τον καταψηφίσαμε? Αν είχατε δίκιο, γιατί έχετε φέρει 30 τροποποιήσεις, νομοθετικές παρεμβάσεις του νόμου που λέγατε ότι είναι λύση?
Πώς λοιπόν έχετε δίκιο και τότε και τώρα? Μάλλον τότε κάνατε λάθος και κακός και καλός εμείς δεν ψηφίσαμε, και τώρα με συνεχιζόμενα λάθη και εκ νέου λάθη προσπαθείτε να μας κουνήσετε το δάχτυλο. Η ουσία είναι η εξής. Προσπαθείτε να μεταβιβάσετε τις ευθύνες της κυβέρνησής σας στο ΑΣΕΠ. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, κύριε Λιβάνιε, αυτοί οι 10.000 άνθρωποι που είναι υπομοιρία με το νομοθέτημά σας βρίσκουν λύση? Καμία λύση δεν βρίσκουν. Γι' αυτό λοιπόν καλώς καταψηφίσαμε επί της αρχής και ψηφίσαμε τα άρθρα που έπρεπε για να βελτιωθεί η όποια κατάσταση υπάρχει σήμερα. Αλλά ναι, και μιλάμε για το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν άκουσα σήμερα τον κύριο Λιβάνιο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη και τον Πρωθυπουργό να μας πούνε μια κουβέντα για το πρόστιμο που έφαγε η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη της από τις ανεξάρτητες αρχές για το σκάνδαλο των mails. Καμία κουβέντα. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Για το ζήτημα των φυσικών καταστροφών, που όμως δεν είναι μόνο θεματικό. Αφορά την ανθεκτικότητα της πατρίδας μας, την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας. Αφορά το ίδιο τον πυρήνα του κράτους. Διότι όταν θες να είσαι μια προεγμένη ευρωπαϊκή κοινωνία, κάνεις μεταρρυθμίσεις στο κράτος για να μπορούν οι πολίτες να νιώθουν ασφάλεια. Όταν προκύπτει μια οικονομική κρίση, όταν υπάρχει κλιματική κρίση, όταν υπάρχει πανδημική κρίση, το κράτος μας έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί? Είστε περήφανοι για ό,τι έχετε καταφέρει τώρα και 5,5 χρόνια? Αυτή είναι η πραγματική συζήτηση. Η ανθεκτικότητα του ελληνικού κράτους. Νιώθουν ασφάλεια οι πολίτες? Μα έχουμε παράλογες επιπτώσεις. Όποια κρίση προκύπτει, οι επιπτώσεις που πληρώνει η ελληνική κοινωνία είναι πολλαπλάσιες από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Δεν υπάρχει λοιπόν η απαιτούμενη ανθεκτικότητα. Εδώ λοιπόν οι αποτυχίες, οι συνεχιζόμενες, δημιουργούν ένα γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες. Όλο και περισσότεροι, και κυρίως οι ευάλωτοι και η μεσαία τάξη, νιώθουν απροστάτευτοι. Νιώθουν ότι το κράτος δεν παίζει το ρόλο του, δεν είναι δίπλα τους τις δύσκολες στιγμές. Αυτό λοιπόν το αίσθημα που κλιμακώνεται ενδυναμώνει επί της ουσίας και την κρίση εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού απέναντι στην πολιτική και απέναντι στους θεσμούς. Και γι' αυτό το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία είστε απολύτως υπεύθυνοι, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι, ακόμη και ακρεφνείς υποστηρικτές του κόμματός σας, καταλαβαίνουν ότι τώρα και 5,5 χρόνια δεν μεταρρυθμίζεται το κράτος, δεν ενισχύεται την ανθεκτικότητα, δεν δημιουργείται συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά συμπεριφέρεστε στο κράτος ως ένα λάφυρο αναπαραγωγής της εξουσίας της. Και αυτό το νιώθουν οι πολίτες, γι' αυτό και σας έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές. Και βέβαια, από την πλευρά σας, προσπαθείτε τις συνεχιζόμενες αποτυχίες να τις καλύψετε μέσα από μια δημιουργική λογιστική. Αλλά πλέον, το βίωμα του ελληνικού λαού είναι πιο ισχυρό από την προπαγάνδα σας. Απευθύνομαι λοιπόν προσωπικά σε εσάς, κύριε Πρωθυπουργέ. Είστε περήφανος που κυβερνάτε ένα λαό που έχει τη δεύτερη μικρότερη αγοραστική δύναμη από 27 ευρωπαϊκά κράτη? Είστε περήφανος που κυβερνάτε ένα λαό που πληρώνει τα δεύτερα περισσότερα χρήματα για την υγεία του στις 27 ευρωπαϊκές χώρες και μας επερνά μόνο η Βουλγαρία, ενώ μεσολάβησε η πανδημία που αποκάλυψε τα τεράστια ζητήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας? Ή μήπως
είστε υπερήφανος που ενώ υπάρχουν στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι το κόστος ενοικίων έχει αυξηθεί για οικογένειες και φοιτητές σχεδόν 50% σε 4 χρόνια, δεν υλοποιείται κανένα από τα μεγάλα προγράμματα που υλοποιούν άλλα ευρωπαϊκά κράτη, παρά μόνο προτείνεται μπαλώματα χωρίς αποτέλεσμα. Ή μήπως είστε υπερήφανος για το κόστος παραγωγής και το κόστος ζωής που κλιμακώνονται? Και μένω ιδιαίτερα στο κόστος παραγωγής που υπονομεύει τον πρωτογενή τομέα και οδηγεί βυθύ σε απελπισία χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους. Πώς λοιπόν θέλετε να εμφανίζετε τον εαυτό σας ως μεταρρυθμιστή όταν σε ένα οργανισμό που έχει τον κρισιμότερο ρόλο για αυτό τον τομέα, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλάξατε σε 5 χρόνια 5 προέδρους. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά και τον θέτει υπό τη δική της εποπτεία. Τι είδε λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ΟΠΕΚΕΠΕ που εσείς και οι υπουργοί σας δεν βλέπατε 5 ολόκληρα χρόνια? Ή μήπως έχετε μια καθαρή απάντηση για τις ολιγοπωλιακές πρακτικές σε μεγάλους τομείς της οικονομίας που περιγράφει με σαφήνεια ακόμη και η Τράπεζα της Ελλάδας, που εσχροκερδούν με την ανοχή της κυβέρνησης στην πλάτη του ελληνικού λαού? Εμπορία τροφίμων, ενέργεια, τράπεζες, υγεία. Κυβερνάτε 6 περίπου χρόνια με δημοσιονομικές ευελιξίες, χωρίς μνημόνια και με την πρίκα των δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Όμως τα πεπραγμένα σας, αν θέλετε να τα περιγράψουμε σε λίγες λέξεις, είναι χαμένος χρόνος, χαμένες ευκαιρίες και χαμένοι πόροι για την ελληνική κοινωνία. Και δεν φτάνουν όλα αυτά. Έχουν περάσει 20 μήνες από την τραγωδία των Τεμπών. Το συλλογικό τραύμα υπάρχει. Απόδοση της δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Εκατομμύρια πολίτες περιμένουν να δουν. Θα πληρώσει κάποιος από αυτούς που ευθύνονται για αυτή την τραγωδία? Εσείς όμως δεν έχετε ανταποκριθεί ούτε στο στοιχειώδες, που είναι το αυτονόητο αίσθημα ασφάλειας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εδώ πριν από μερικούς μήνες η υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Βούλτεψη, είχε πει, αν θυμάστε, ότι είναι ένα μπαγιάτικο θέμα η τραγωδία των Τεμπών. Άρα είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Εσείς λοιπόν δεν ανταποκριθήκατε ούτε στο στοιχειώδες αυτονόητο αίσθημα ασφάλειας που απαιτούν οι πολίτες. Πόσες παρολίγων τραγωδίες θα ζήσουμε μέχρι να κάνουμε πράξη όλοι μαζί? Γιατί έχει ευθύνες εσείς κατά πρώτο λόγο, αλλά και το σύνολο του πολιτικού συστήματος για τα όποια διαχρονικά θέματα. Πότε θα γίνει πράξη το ποτέ ξανά, όταν από τον περσινό Δεκέμβριο μέχρι σήμερα έχουμε μετρήσει 9 παρολίγων δυστυχήματα, στην πλειονότητά τους στις γραμμές του προαστιακού, παρακαλώ, τα οποία η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων διερευνά αυταπάγγελτα. Τρένα μπήκαν στην ίδια γραμμή με τον κίνδυνο με τοπική σύγκρουση. Προσέξαν σε πεσμένα δέντρα. Και το τελευταίο και πιο πρόσφατο, αν είναι δυνατόν, ο προαστιακός μπήκε στις γραμμές του μετρό. Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Μόνο ο κύριος Σταϊκούρας φαίνεται ότι βλέπει να κινούνται όλα στη σωστή κατεύθυνση όσο αφορά τα μέτρα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, όπως δήλωσε πριν από 20 μέρες. Ποια λοιπόν είναι η απάντηση της κυβέρνησης? Κάθε φορά που έχουμε ένα παρολίγο δυστύχημα, να στείνει επικοινωνιακά σοου στον Άριο Πάγο. Είστε κατ' επανάληψη εκτεθειμένοι, ασυγχώρητοι και αμετανόητοι. Για εμάς η τραγωδία στα Τέμπη και η ασφάλεια στις μεταφορές προφανέστατα δεν είναι ένα μπαγιάτικο θέμα, όπως και πει με θράσος υπουργός. Όταν τότε κατατέθηκε, παρακαλώ, η πρόταση δυσπιστίας, αλλά τεράστιο ηθικό και πολιτικό ζήτημα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Η κυβέρνηση περνάει κάτω από τον πήχη των προσδοκιών της ελληνικής κοινωνίας, διότι η αντίληψή της είναι απολύτως διαχειριστική, συγκεντρωτική και πελατειακή, αυτό που περιγράφεται ως επιτελικό κράτος. Ειδικά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, η αιμονή στο λάθος οδηγεί κάθε χρόνο σε καταστροφές που αφορούν φυσικό κεφάλαιο και περιουσίες. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι δεν είναι δυνατόν να κινείστε αιμονικά εδώ και 6 χρόνια με την ίδια αναποτελεσματική τακτική, περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα. Ενώ είναι διάχυτη άποψη στην κοινωνία ότι υπάρχει τεράστιο έλλειμμα στον τομέα της πρόληψης, του έγκαιρου σχεδιασμού και της προστασίας από πυρκαγιές. Φέτος, βεβαίως υπάρχουν λιγότερες καταστροφές. Δεν το αρνείται κανείς. Αυτό λένε τα επίσημα στοιχεία. Όμως δεν μπορεί να είναι μέτρο σύγκρισης η περισσινή καταστροφή, ο περισσινός όλεθρος, όταν στην πατρίδα μας, στη Δαδιά, έγινε η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει συμβεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ας είμαστε ειλικρινείς. Όντως φέτος έχουμε λιγότερες καταστροφές, αλλά μην χρησιμοποιούμε την εξαίρεση ως μια μόνιμη κατάσταση που πολύ πιθανόν να μας οδηγήσει ως χώρα σε δυσάρεστα αποτελέσματα στο μέλλον λόγω έλλειψης στρατηγικής και προετοιμασίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για ό,τι συνέβη αυτή τη χρονιά, για το ότι δεν πήγε καλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και να ακούστηκε από την πλευρά τη δικιά μας ποιες προτάσεις έχουμε για να οχυρωθεί καλύτερα η χώρα μας σε αυτές τις φυσικές καταστροφές. Πάμε λοιπόν. Η καταστροφή στην Αττική είχε κάτι πρωτόγνωρο. Μια φωτιά ξεκίνησε από μια δασική περιοχή, εντοπίστηκε σχεδόν αμέσως, δεν υπήρχε ολιγορία, κινητοποιήθηκαν σχετικά γρήγορα οι πυροσβεστικές δυνάμεις και παρόλα αυτά ξέφυγε από κάθε έλεγχο, εισέβαλε στον αστικό ιστό, απειλώντας περιοχές με αμιγώς αστικό προφίλ, δημιουργώντας εκ νέου γενικευμένο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες. Έχουμε δει πολλά τέτοια παραδείγματα. Ή μήπως θεωρείτε εξίσου επιτυχία το γεγονός ότι τον Αύγουστο η πυρκαγιά αυτή που ξεκίνησε από το Βαρνάβα έζησε στο Χαλάνδρι? Τι συνέβη? Δεν πρέπει κάποιος να απαντήσει με ευθύνη, τουλάχιστον ο αρμόδιος υπουργός? Με αυτή την πυρκαγιά, για να βάλουμε όλο τον καμβά, μέσα σε 8 χρόνια έχει καεί συνολικά το 37% των δασικών εκτάσεων της Αττικής. Γεγονός που θα προκαλέσει στο άμεσο μέλλον τεράστιες επιπτώσεις στον αέρα που αναπνέουμε, στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, στη διάβρωση του εδάφους, στη λειψιδρία, στη μείωση της βιοποικιλότητας της Αττικής, που ήδη είναι προβληματική. Η ποιότητα ζωής. Πάνω από 3 εκατομμύρια ζουν σε αυτή την περιοχή. Τι θα κάνουμε για να σταματήσει αυτός ο κατήφορος όταν το 37% έχει καταστραφεί? Αυτή είναι η συζήτηση που πρέπει να γίνει. Και επίσης, ο Σεπτέμβριος κλείνει με τη δεύτερη καταστροφικότερη πυρκαγιά της χρονιάς στο Ξυλόκαστρο. Φέτος οι πυρκαγιές, όπως υπογραμμίσαμε όλοι μας και στο δημόσιο διάλογο, και αυτά είναι τα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης, ξεκίνησαν πολύ νωρίς και τελειώνουν, από ό,τι φαίνεται, πολύ αργά. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Κοπέρνικους και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητήρου, το 8% της συνολικής επιφάνειας της Κορυνθίας έχει καεί από το 2010. Με την πιο πρόσφατη πυρκαγιά στο Ξυλόκαστρο, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε 11% περισσότερες πυρκαγιές το φετινό Σεπτέμβρη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Πρόκειται για την πιο καταστροφική πυρκαγιά που έχει γίνει στην Ελλάδα τους μήνες Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, από τότε τουλάχιστον που τηρούνται στοιχεία, από το 2000. Είπε ο κύριος Κικίλιας, ο αρμόδιος υπουργός, δεν περιμέναμε τέτοια περίοδο να έχουμε πυρκαγιές. Κακώς δεν περιμένατε. Έπρεπε να περιμένατε. Αυτό δηλώνει μια απαράδεκτη
ανετοιμότητα. Επίσης, μνημείο φετινής κυβερνητικής αποτυχίας. Η επί 27 μέρες πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου και έστω το 15 Αύγουστο στις Σέρρες, στον Όρβηλο, όπου σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο κάηκαν 12.000 στρέμματα δάσους, 8.900 στην Ελλάδα, 3% στη Βουλγαρία. Είναι και αυτό αποτελεσματικότητα, επιτελικότητα? Ένα είναι το σίγουρο: η χώρα παραμένει ανοχήρωτη και πρέπει πολλά πράγματα να αλλάξουν. Τώρα λοιπόν που τελείωσε το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, έχω να πω και άλλες, αλλά θα σεβαστώ το χρόνο και για τη Σέρφο και για άλλα. Αλλά ας κρατήσουμε το χρόνο όσο μπορούμε. Τώρα λοιπόν που τελείωσαν οι πυρκαγιές, έχουμε το χειμώνα και έχουμε μπροστά μας τις πλημμύρες. Οι Δήμοι λοιπόν δίπλα στον Κηφισό προειδοποίησαν ήδη πως οι πλημμύρες είναι θέμα χρόνου να συμβούν. Και τότε μια τεράστια πολεοδομική ζώνη από τη Φαλιρική Ακτή έως τις παρυφές της Πάρνηθας θα βρεθεί εκ νέου σε κίνδυνο. Ακόμα και σήμερα, αν ξεκινούσε η υλοποίηση ενός πλήρους αντιπλημμυρικού σχεδίου στον Κηφισό, θα χρειαζόταν 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Όμως εσείς, έστω και τα 6 χρόνια που είστε κυβέρνηση, δεν κάνατε σχεδόν τίποτα. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε προηγουμένως και συμφωνήσατε σε αυτό που έχουμε πει και εμείς, ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και δεν μπορεί να είναι ούτε άλοθη ούτε δικαιολογία. Εμείς τα λέμε αυτά το 2006 και μάλιστα το 2021 με πρωτοβουλία της ΑΕΜΗΣ της Πρόεδρου μας Φόβης Γεννηματά καταθέσαμε και κλιματικό νόμο και μάλιστα και με δική μου πρωτοβουλία και με πολύ μεγάλη συνεργασία και δουλειά με τον κύριο Στυλιανίδη, εσείς είχατε την ευκαιρία ως Πρωθυπουργός να υπογράψετε την μεγάλη συμφωνία για την Ελλάδα και για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, όσο τουλάχιστον μπήκαν στην παραγγελία, για τα νέα τύπου Καναντέρ που δεν υπήρχε γραμμή παραγωγής. Άρα εμείς ως κόμμα και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή έχουμε μια συνέπεια στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και στην ανάγκη η χώρα μας να θωρακιστεί με τον όρο της ανθεκτικότητας. Αυτό όμως που μετράει δεν είναι μόνο τα μέσα δασοπυρόσβεσης. Χρειάζεται ένα βελτιωμένο σχέδιο, ένα αποτελεσματικό σχέδιο πολιτικής προστασίας και πρόληψης. Και υπογραμμίζουμε την πρόληψη. Η μεταρρύθμιση της πολιτικής προστασίας στη χώρα μας, κατά ταπεινή μου άποψη, συνιστά μια ματαιωμένη εξαγγελία. Υπάρχουν τρία πορίσματα: της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής το 1993, της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής το 2008 και το πόρισμα Goldhammer το 2019 με τη φωτιά στο μάτι. Συμπίπτουν όλα ότι χρειάζεται μια ριζική αλλαγή του εθνικού σχεδίου. Μάλιστα στο πόρισμα του 2008 υπάρχει η δική σας υπογραφή ως Προέδρου της Αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής. Τρία πορίσματα που επί της ουσίας για χρόνια δεν έχουν γίνει πηξίδα μεγάλων αλλαγών. Η κλιματική κρίση λοιπόν είναι εδώ και κανείς δεν αντιλέγει, παρά μόνο οι συνωμοσιολόγοι. Το ερώτημα συνεπώς είναι αν υπάρχει συνολική εθνική στρατηγική αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, επεξεργασμένη και αποτελεσματική. Με άλλα λόγια, έχουμε ενισχύσει την ανθεκτικότητα? Εγώ απαντώ όχι. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει το συνταγματικό, το σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης. Δημιουργήσατε ως κυβέρνηση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταστροφή στην πυρκαγιά της Εύβοιας, για να απορροφήσετε, λέει, αποτελεσματικότερα τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Σύμφωνα με το ένα το Ινστιτούτο, μέχρι τα τέλη Μαρτίου διαπιστώνεται πως ενώ τα ενταγμένα έργα έχουν συνολικό προϋπολογισμό 556 εκατομμύρια ευρώ, οι πληρωμένες δαπάνες ανέρχονται στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ, αντιστοιχώντας μόνο στο 1% της απορρόφησης. Οι δαπάνες αυτές αφορούν έργα συμβουλευτικής υποστήριξης, ενώ δεν καταγράφεται προϋπολογισμός για υποδομές, αναβάθμιση και προστασία εξοπλισμού. Σήμερα λοιπόν έχουμε χρέος να χαράξουμε αυτή τη νέα εθνική στρατηγική. Δεν υπάρχουν περιθώρια, αναβολές, λάθη
και πειραματισμοί ήδη έχουμε χάσει αρκετό χρόνο. Ας δούμε λοιπόν πρώτα τι ακριβώς πρέπει να αλλάξει. Κύριε Πρόεδρε, μην το χαλάσουμε το πρόγραμμα. Όπως ο Πρωθυπουργός έχει την ευελιξία να μεταφέρει χώρο από την πρωτομελία του στη δευτερομελία του, σας ζητώ να μου δώσετε την ευελιξία από προηγούμενες δωρικές μου ομιλίες να μεταφέρω και εγώ χρόνο στη σημερινή μου πρωτομιλία. Προηγούμενες εννοείται τις παρούσεις βουλής ή πριν τις εκλογές? Αθρηστικά. Όχι. Ας το τηρήσουμε, γιατί δώστε μου λίγο βοηθάει χρόνο. Και το μέλλον αυτό. Δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, κάντε μου τη χάρη. Ας δούμε λοιπόν πρώτα τι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βάλουμε τέλος στην αποδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών που σήμερα διαθέτουν γύρω στους 900 δασολόγους και δασονόμους, που όμως στη μεγαλύτερη ή περισσότερη είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης, ενώ ελάχιστες προσλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Να τερματίσουμε την υφιστάμενη κατανομή πόρων, το μοντέλο 80% πυρόσβεση, 20% πρόληψη δεν λειτουργεί. Την εκπόνηση αντιπυρικών σχεδίων είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται να γίνεται σε κλίμακα περιφέρειας και όχι δασαρχείου, με αποτέλεσμα δασικές εκτάσεις, καλλιεργήσιμη γη, εκτός σχεδίου περιοχές, οικιστικός ιστός, που είτε αλληλοκαλύπτονται είτε συνορεύουν, να μην διαθέτουν ειδικό αντιπυρικό σχέδιο. Για μας αυτό είναι κορυφαίο ζήτημα. Τέταρτον, το προσωπικό της ομάδας των δασοκομάντων, όσο και των πυροσβεστών πενταετού θητείας, χρειάζεται περισσότερη επάρκεια στην εκπαίδευση και αξιοποίηση του τομέα της πρόληψης. Και εν τέλει, να γίνει πράξη η αξιοκρατία στο πυροσβεστικό σώμα. Αλλά αν πείτε, σε ποιο τομέα φέρατε αξιοκρατία για να φέρετε και σε αυτό το κρίσιμο τομέα? Και τώρα πάμε στο πώς πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες μας προτάσεις? Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη θεσμοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για την ανθεκτικότητα του περιβάλλοντος. Πρώτον, την αύξηση κονδυλίων, ώστε από την αναλογία 20-80 που είναι σήμερα πρόληψη καταστολή, να φτάσουμε στο 50-50 χωρίς μείωση της καταστολής. Ειδικότερα οι άμεσες αλλαγές που προτείνουμε στο υφιστάμενο μοντέλο πρόληψης είναι προτεραιοποίηση περιοχών υψηλού κινδύνου και οικοσυστημάτων υψηλής αξίας μοναδικότητας, υιοθέτηση ενός τριπτύχου για τη διαχείριση των δασών των οικοσυστημάτων της χώρας με στρατηγικές ανθεκτικότητας, προσαρμογής και μετασχηματισμού. Ως προς το μοντέλο της αντιμετώπισης, οι προτάσεις μας επικεντρώνονται στη συμμετοχή της δασικής υπηρεσίας με επιτελικό ρόλο στην κατάσβεση των πυρκαγιών, στη θεσμοθέτηση και συστηματική αξιοποίηση και μετάδοση γνώσης των παλαιών στελεχών της δασικής υπηρεσίας με εμπειρία στην κατάσταση των πυρκαγιών, ενεργοποίηση και στελέχωση προφυλακίων, εξυγχρονισμός με χρήση αισθητήρων, ντρόνς και πληροφοριακών συστημάτων. Τη δημιουργία, το θεωρώ πολύ κρίσιμο αυτό και από την εμπειρία μου σε συμμετοχή σε κέντρα που αφορούν την πρόληψη και το σχεδιασμό, ενός ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήματος με όλο τον αγροτικό και δασικό οδικό δίκτυο, που θα αφορά όμως και την κατάσταση βατότητάς του. Πολλές φορές το GIS δείχνει μια πρόσβαση που όμως είναι μια πλαστή πρόσβαση, διότι δεν υπάρχει βατότητα. Αξιοποίηση τον χειμώνα στην πρόληψη των εποχικών πυροσβεστών που το καλοκαίρι είναι μέσα στο δάσος. Δεύτερον, άξονα σημαντικός περιλαμβάνει νέο μοντέλο δασικής υπηρεσίας με ουσιαστική ενίσχυση σε πόρους και προσωπικό, ώστε να μπορεί να εκπληρώνει με σύγχρονο τρόπο τα εκ του νόμου ρυθμιζόμενα καθήκοντά της. Τρίτος άξονας αφορά τις συνέπειες μεταξύ των συναρμόδιων φορέων διαχείρισης φυσικού και αγροτικού τοπίου, βασισμένες σε ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης. Και τέταρτος άξονας του σχεδίου μας είναι η σύσταση φορέα παρακολούθησης και υποστήριξης της αποκατάστασης και ανάκαμψης του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος. Στόχος μας δεν είναι μόνο η τυπική υποχρέωση αποζημίωσης, αλλά η ουσιαστική υποστήριξη των πληττόμενων περιοχών. Και πέμπτος άξονας του Εθνικού Σχεδίου που καταθέτουμε προβλέπει τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης και ανθεκτικότητας δασικών οικοσυστημάτων.
Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε μοντέλα όπως αυτά του ΣΠΑΗ, που αποδεικνύουν ότι οι επενδύσεις στις τοπικές μονάδες πολιτικής προστασίας έχουν μικρότερο κόστος για τον προϋπολογισμό, ταχύτερη ανταπόκριση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για ένα διακομματικό σχέδιο. Πρέπει λοιπόν, όπως είπα και πέρυσι, σε μια ανάλογη συζήτηση αυτή η συζήτηση να ανοίξει. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας, να σας πω ότι όλα αυτά είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να τα συζητήσουμε σήμερα εδώ, αλλά να γίνει μια αρμόδια διακομματική επιτροπή που θα φέρει στη Βουλή ένα πόρισμα που θα ενισχύει την πολιτική προστασία στα πρότυπα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Σας ευχαριστώ πολύ.